στον Έολο, στους Λεστριγόνες και στο νησί της Κίρκης. Ταξιδεύοντας ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του, έφτασαν στο νησί του Εόλου, που ήταν ο θεός των ανέμων. Το νησί του είχε τύχει χάλκινα και ταξίδευε συνέχεια στη θάλασσα. Ο Έολος τους καλοδέχτηκε και τους φιλοξένησε περίπου ένα μήνα. Όταν αποφάσισαν να φύγουν, τους έδωσε ένα ασκή που μέσα είχε κλείσει όλους τους άγριους ανέμους. Έξω άφησε μόνο το ζέφυρο να σπρώχνει το καράβι. Ο Οδυσσέας κρέμασε το ασκί στο πλοίο του το κατάρτι. Εννιά μερόνυχτα ταξίδευαν και κόντευαν να φτάσουν στην Ιθάκη. Τότε ο Οδυσσέας αποκοιμήθηκε και οι σύντροφοί του, νομίζοντας πως το ασκί ήταν γεμάτο ασήμι και χρυσάφι, το άνοιξαν. Αμέσως όρμησαν έξω όλοι οι άνεμοι και έσπρωξαν τα καράβια μακριά στη γη των Λεστριγόνων. Υπήρχε ένα λιμάνι εκεί και τα έτεκα καράβια μπήκαν μέσα. Μόνο ο Οδυσσέας με το καράβι του έμεινε έξω από το λιμάνι. Οι Λεστριγόνες έτρεξαν στο λιμάνι ουρλιάζοντας. Ήταν άγριοι και ψηλοί σαν και άρπαζαν βράχια και τα έριχναν στα πλοία τα έσπασαν όλα και τα βήθησαν και έφαγαν όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Μόνο του Οδυσσέα το καράβι γλίτωσε. Και ο ίδιος και η σύντροφή του έφυγαν γρήγορα από τη γη των άγριων γλιστριγώνων. Οι άνεμοι τους έριξαν μετά στο νησί της Μάγισσας Κίρκης. Άραξαν σε μια ακρογιαλιά και ο Οδυσσέας έστειλε μερικούς από τους συντρόφους του να πάνε να ρωτήσουν πού βρίσκονταν. Αυτοί βρήκαν γρήγορα το παλάτι της Κύρκης. Η Κύρκη τους πρόσφερε ένα μαγικό ποτό. Μετά τους χτύπησε με το μαγικό της ραβδί και τους έκανε γουρούνια. Μόνο ένας γλίτωσε και τρέξε πίσω να το πει στον Οδυσσέα. Εκείνος άρπαξε το σπαθί του και έτρεξε στο παλάτι. Η Κύρκη του πρόσφερε ποτό, μα όταν σήκωσε το ραβδί της να τον χτυπήσει, εκείνος άρπαξε το κοφτερό σπαθί του και την ανάγκασε να ξανακάνει τους του συντρόφου του ανθρώπους. Έμειναν αρκετό καιρό στις Κίρκοις στο νησί. Όταν αποφάσισαν να φύγουν, η Κίρκη συμβούλεψε τον Οδυσσέα να κατεβεί στον Άδη να βρει το μάτι τη Ρεσία να τον ρωτήσει πώ θα έφτανε στην Ιθάκη.